Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ λίγο στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου κάνει την τιμή στην ομιλία του να μου απευθύνεται διαρκώς το λόγο απαντώντας ή αποκρινόμενος σε κάτι που αχτές. Και βολεύει και η ομιλία του κύριου Λουβέρδου, γιατί η ουσία αυτά που έχω να πω για τον κύριο Γεωργιάδη καλύπτονται από την κριτική που θα έκανα και στον κύριο Λουβέρδο πιο συγκεκριμένα. Τι ήταν η ουσία, κύριε Γεωργιάδη? Επιτρέψτε μου καταρχήν να πω, έτσι ανταποδίδοντας μια φιλοφρόνηση, ότι σε σχέση με τους συναδέλφους μου του ΣΥΡΙΖΑ, μ' αρέσει η ομιλία σας. Είσαι ζωηρός, εφράδης, ζωηρεύετε τα αίματα όταν μιλάτε, σας παρακολουθούμε όλοι. Και ταυτόχρονα, το καλό με αυτού του τύπου ομιλία είναι ότι αποκαλύπτετε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν σας είναι πλήρως συνειδητά στο ρυθμό τον κανονικό της ομιλίας σας. Τι εννοώ? Αναφερθήκατε πολλές φορές και με το γνωστό σας έντονο και ζωηρό τρόπο στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και αποδώσατε στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς όλα όσα συνέβησαν στη χώρα επί κυβερνήσεων δικών σας και κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ως εάν η ιδεολογία της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια να κυριαρχούσε υπογείως, να σας εμπόδιζε να κάνετε πράγματα που θέλατε κατά τον φιλελευθερισμό, μια και το είπατε έτσι, που προκρίνετε και ούτω καθεξής. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, αναφερόμενο σε αυτό το κομμάτι της ομιλίας σας, να πω ότι μου θυμίζει, θέτοντας λίγο στρεβλά το Μάρξ, μια φράση. Ένα φάντασμα πλανιέται στη Νέα Δημοκρατία, το φάντασμα της ηγεμονίας της αριστεράς. Και το ασυνειδητοποίητο αυτού του φαντάσματος και αυτής της αντίληψης, νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε αν πάμε σε ένα άλλο μεγάλο στοχαστή, το στοχαστή που είναι ο Φρόιντ. Όχι για να μιλήσουμε για σεξουαλικά και άλλα, αλλά για να μιλήσουμε για ένα μηχανισμό πολύ συγκεκριμένο που επισημαίνει το μηχανισμό της απάρνησης. Κάτι που με κατατρίχει, κάτι που δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ασυνείδητα, το αρνούμε συνειδητά φωνάζοντας, επαναλαμβάνοντας πολύ έντονα και πολλές φορές. Δεν θα με ηγεμονεύσει η ιδεολογία της αριστεράς. Δεν θα με ηγεμονεύσει η ιδεολογία της αριστεράς. Είμαι φιλελεύθερος. Όλη αυτή η μορφή εκ της ουσίας λέει ότι όντως έχει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστερά. Δεν το λέω αυτό ως πολιτικό επιχείρημα για να συζητήσουμε από αυτού συγκεκριμένα, αλλά το λέω για να συνεχίσω λίγο την περασμένη κουβέντα όταν σας έλεγα και χωρίς προφανώς να θέλω να σας διδάξω τίποτα, αλλά ταπεινά ως μαθητής, ότι κάπου η πολιτική σας τακτική απέναντί μας δεν βοηθάει εσάς και την παράταξή σας, διότι αυτά που μας απευθύνει δεν αντιστοιχούν σε κανένας είδους πραγματικότητα. Κατά τη γνώμη μου, κύριο χαρακτηριστικό μιας σωστής πολιτικής είναι να καταλαβαίνεις τον αντίπαλο, να καταλαβαίνεις τι λέει ο αντίπαλος, να τον ψέγεις ενδεχομένως για αυτά που λέει, να τον ψέγεις για την ασυνέπεια λόγων και έργων, αλλά ξεκινώντας από το τι λέει αυτός ο αντίπαλος. Και επανέρχομαι σε κάτι που λέγα χτες. Η πολιτική έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι λίγο σύνθετα. Δεν είναι η πολιτική, δεν ανάγεται ποιος είναι ψεύτης, ποιος κάνει κολοτούμπα, ποιος χτες έλεγε άλλα, έλεγε σήμερα άλλα, όπως έκανε και προλίγο ο κ. Λοβέρδος. Χτες, πρώτα τις εκλογές, λέγατε αυτά για το ελληνικό, σήμερα λέτε για τούτα για το ελληνικό, άρα είστε ψεύτες, άρα δεν πρέπει να υπάρχετε εδώ, άρα θα έρθουμε εμείς με το σύνθημα «Ζήτω η αλήθεια». Δεν είναι αυτό πολιτική. Πολιτική πιο σύνθετα είναι καταλαβαίνεις πρώτον, όπως λέω, τι λέτε εσείς και τι λέει ο αντίπαλος, και δεύτερον προσπαθείτε να καταλάβετε στην πορεία ενός δρόμου γιατί μια στιγμή κάποιος λέει α, ποιο γεγονός συνέβη ενδιάμεσα και αναγκάζεται να πει β, πώς συνδέεται το α και το β και πώς το α και το β συνδέονται σε έναν δρόμο που χαράζει αυτός ο πολιτικός. Έλεγα λοιπόν χτες, επαναλαμβάνω σήμερα, ότι το δικό μας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει
γενετής και ακόμη πιο πριν κάποιες συνιστώσεις του, οι περισσότερες, για μία έννοια που λέγεται δημοκρατικός δρόμος του σοσιαλισμού. Και στο περιεχόμενο αυτής του όρου έχει προσδιορισμούς του τύπου διαρθρωτικές αλλαγές, μακρύς δρόμος, όχι στιγμιαίος, υποχωρήσεις, συμβιβασμοί, νίκες, ήττες και προχωράμε. Ο δε όλος αυτός ο δρόμος δεσμεύεται από κάποιες αρχές και από κάποιες αξίες, οι οποίες είναι σταθερές σε όλο αυτό το δρόμο. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, όταν εντός αυτού του δρόμου βρισκόμαστε σε συσχετισμούς υπέρτερους, συσχετισμούς που δεν μπορούμε να υπερνικήσουμε, συσχετισμούς που μας αναγκάζουν, όπως είπα χτες, να κάνουμε πίσω, να συμβιβαστούμε, να υποστούμε μία ήττα αναγνωρισμένη, αυτό δεν σημαίνει ότι μετά την ήττα και συνεχίζοντας τον ίδιο δρόμο λέμε άλλα από αυτά που λέγαμε πριν επί της ουσίας. Λέμε κάτι που αναγνωρίζει το γεγονός μιας ήττας, αναγνωρίζει σε αυτό το γεγονός ότι πρέπει να προσαρμοστούμε, να κάνουμε το συμβιβασμό που απαιτεί η ήττα για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Τόσο απλά, τόσο καθαρά. Επί του συγκεκριμένου προβλήματος του ελληνικού, λοιπόν, αυτό που λέγαμε πριν και αυτό που λέμε τώρα δεν είναι με τη μορφή της αντίφασης που επισημαίνεται, γιατί ξέρετε, σε αυτό το δρόμο γίνεται και κάτι σημαντικό. Επειδή οι αρχές και οι αξίες είναι σταθερές, μπορούμε να αλλάζουμε πράγματα που μας κληροδότησαν οι προηγούμενοι. Και επί της συμβάσεως του ελληνικού, λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι σταθερές οι αρχές και οι αξίες μας και επειδή με αυτούς τους τρόπους θέλουμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα ανάπτυξης της χώρας, μπορούσαμε να προβούμε και πετύχαμε πολύ σημαντικές βελτιώσεις στη συμφωνία που παραλάβαμε. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε πάλι. Λέτε, μα υπήρχε ένα master plan που τα έλεγε όλα. Το master plan όμως, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι κάτι το οποίο δεσμεύει κανένα. Το master plan είναι μια έκθεση ιδεών, η οποία λέει καλές προθέσεις και αν μένα δες καλές προθέσεις του εκάστοτε επενδυτή χωρίς δεσμευτικές αλλαγές στα πράγματα αυτά που υποτίθεται πως θα κάνει, μάλλον θα πηγαίνουμε πολύ χειρότερα από ό,τι νομίζετε. Και είπα και κάτι άλλο χτες. Είπα ότι σε σχέση με τον δρόμο προς τον σοσιαλισμό υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Και είχαμε εκεί όχι μεγάλες διαφωνίες. Εκεί θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε περισσότερες εκκλήσεις. Υπάρχει και η διάσταση ελληνικός δρόμος. Στο ελληνικός δρόμος έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η ιστορικότητα αυτής της χώρας, η πολιτισμοί, οι διαδοχικοί σε κλίμακες χιλιετιών που βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας, η ανάγκη ανάδειξης και προστασίας τους, το γεγονός αυτό που μας κάνει αυτό που λένε κέντρο επισκεψιμότητας, όχι απλώς για να έρθει κάποιος να δώσει τα λεφτά του, αλλά για να κατανοήσει τον εαυτό του και τον ενδεχόμενο διαφορετικό πολιτισμό του ή το δικό του, ένα χαρακτηριστικό. Και δεύτερο σημαντικό εξίσου χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι χώρα ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αν θέλετε, με εκείνες τις παραλίες με τις οποίες δεν συγκρίνονται ούτε η Ριβιέρα ούτε η Κώστα Μπράβα, με εκείνη την εύκολη πρόσβαση από την κορυφή του βουνού στην Πεδιάδα και από εκεί στη θάλασσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με όλες τις δυνατές ποικιλομορφίες, ανά νησί, ανά περιοχή, ανά βουνό, αλλά ό,τι θέλετε, τα δύο μαζί κάνουν την Ελλάδα κάτι το μοναδικό, όχι υπέρτερο μοναδικό, γιατί δεν είμαστε έτσι, εθνικιστές με την κακή έννοια. Κάθε χώρα έχει τη μοναδικότητά της, πάντως αυτή είναι η δική μας μοναδικότητα. Αυτή τη μοναδικότητα οφείλουμε να τηρήσουμε, να σεβαστούμε ως κόριο φθαλμό και με γνώμονα αυτή τη μοναδικότητα να δούμε και τις επενδύσεις. Και έρχομαι στις επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν είναι κάτι το οποίο εμάς εντός καπιταλισμού και με τις παρούσες συνθήκες μας βρίσκει αντιθέτως. Είναι κάτι το οποίο όμως θεωρούμε ότι πρέπει στο μέτρο του δυνατού, όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα, να τις ελέγχουμε σε σχέση με παραμέτρους σαν αυτές που είπα προηγουμένως. Με αυτή την έννοια λοιπόν οφείλουμε ως κυβέρνηση κάθε επένδυση που προτείνεται
να τη δούμε ad hoc, κάθε μια χωριστά. Να δούμε πώς συνάδει με τα χαρακτηριστικά που είπα παραπάνω. Τόπος ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μακράς πνοής, τόπος ιδιαίτερου φυσικού καλούς, αυτά τα χαρακτηριστικά. Από εκεί πέρα τα χαρακτηριστικά του πώς ζουν και δουλεύουν οι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο, τι σημαίνει μικρή παραγωγή, μικρή βιομηχανία, μικρή επένδυση σε ένα επίπεδο, και σε αυτή τη βάση να δούμε και τις μεγάλες επενδύσεις. Κάθε μια χωριστά, να επιλέξουμε αυτές που προτείνονται σε σχέση με αυτά τα χαρακτηριστικά και από τη στιγμή που τις επιλέξουμε, να τις σεβαστούμε, να τιμήσουμε τις υπογραφές μας απέναντί τους. Και αν έχετε την εντύπωση, όταν αλλάξουν οι συσχετισμοί και δυναμώσουμε, θα πάρουμε πίσω αυτά που λέμε σήμερα για αυτήν την επένδυση. Μην το λέτε, τιμούμε την υπογραφή μας, θα τιμήσουμε τις υπογραφές μας από εκεί πέρα και από εκεί πέρα θα διευκολύνουμε τους επενδυτές. Το Υπουργείο Πολιτισμού σε όλο αυτό το καιρό με τις μεγάλες επενδύσεις που ήρθαν, μία στην Αφάντου, μία στο Ελληνικό Κέπον και μερικές άλλες, επί τις οποίες είχαμε ήδη δεσμευτεί ως χώρα και τις προχωράμε, σε αυτές προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και για την κατεύθυνση προστασίας της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, αλλά και για την κατεύθυνση της βελτίωσης των συνθηκών γραφειοκρατίας, βελτίωσης των όρων υπό τους οποίους μπορεί να πάει γρήγορα η επένδυση, σεβασμός στον επενδυτή. Και σας διαβεβαιώ ότι επειδή έτσι και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αποκτούμε σιγά σιγά κάποια σχέση με το τι ακριβώς σκέφτονται οι επενδυτές, σας διαβεβαιώ ότι οι σοβαροί επενδυτές θέλουν, προτιμούν ένα πλήρες σχέδιο όρων και προϋποθέσεων για την επένδυσή τους και δεν είναι τουλάχιστον οι σοβαροί επενδυτές επενδυτές άπακτης. Επ' αυτού να τονίσω λοιπόν και να τελειώνω ότι στο Υπουργείο Πολιτισμού σας έκανε, όχι σε εσάς προσωπικά, σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε διάφορα πάνελ εδώ εκεί, στην τηλεόραση και αλλού, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού φρενάρει την επένδυση στην Απάντου ή φρενάρει την επένδυση στο Ελληνικό, διότι προβάλλει αρχαιολογικά θέματα. Σας διαβεβαιώ ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, πριν αναλάβουμε εμείς, είχε στις τότε πολιτικές ηγεσίες επιδείξει και τι χρειάζεται να γίνει από άψη αρχαιολογίας στην Αφάντου και τι χρειάζεται να γίνει από άψη αρχαιολογίας στο Ελληνικό, αλλά μυστηριωδώς πως οι τότε κυβερνήσεις αρνήθηκαν να δουν αυτές τις υποδείξεις των υπηρεσιών τους, διότι πιθανόν να σκέφτηκαν, ας το καλύτερα, πού να το μπλέκεις αυτό, όσο είναι μπλεγμένο το τοπίο και δεν ξέρουμε πότε και αν η αρχαιολογική υπηρεσία θα κάνει το Α ή το Β, τόσο πιο εύκολα μπορούμε με διαδρόμους και πλάγια μέσα να μιλήσουμε στον Α επενδυτή, να τον φέρουμε ενάντια στο Β επενδυτική ούτω καθεξής. Τελειώνουν αυτά. Θέλουμε να φτιάξουμε μία κανονική, νομοθετημένη ρύθμιση για όλες τις μεγάλες επενδύσεις, για το πού ακριβώς εμπλέκεται το Υπουργείο Πολιτισμού και με ποιους όρους, το πού δεν χρειάζεται να εμπλέκεται και να αυξάνει τη γραφειοκρατία, και από εκεί και πέρα ο επενδυτής καταλαβαίνει ότι όταν έρχεται να επενδύσει εδώ, και μιλάμε βεβαίως για μεγάλους επενδυτές, επενδύει στην Ελλάδα. Επενδύει σε μια χώρα της οποίας το brand name, έλεγα χτες, όρος αγοράς, νεοφιλελεύθερος όρος, το brand name στηρίζεται και στο φυσικό κάλος και στη δική της κληρονομιά. Και άρα η επένδυσή του κερδίζει από αυτό το brand name. Αυτό το brand name λοιπόν σε όρους αγοράς είναι ανταλλάξιμο προϊόν. Ο επενδυτής το καταλαβαίνει και λέει, προκειμένου να χρησιμοποιήσω αυτό το brand name, βεβαίως πρέπει να δεσμευτώ και να τηρήσω τους όρους που μου λέει αυτή η χώρα σε επίπεδο αρχαιολογίας και σε επίπεδο περιβάλλοντος. Αυτή είναι η πολιτική μας. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη επένδυση, έχω έναν κατάλογο εδώ, δεν θα σας το διαβάσω, άλλοι συνάδελφοι θα αναπτυχθούν περισσότερο, για τα 8-10 σημεία που βελτιώνει σημαντικά η σύμβαση που κυρώνουμε σήμερα, τα όσα προϋπήρχαν στη σύμβαση που λέτε. Και παραλαμβάνω ότι το παράρτημα στο οποίο αναφερθήκατε είναι
έκθεσης ιδεών χωρίς κανένας είδους δεσμευτικότητα για όσα έπρεπε να ακολουθήσουν από εκεί και πέρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ.